Ήταν ισοπεδωτικό στο δεύτερο ημίχρονο, συμπαρασύροντας με την άμυνά του την ΑΕΚ, την οποία νίκησε στην Αθήνα έπειτα από 15 χρόνια. Οι παίκτες του Αντρέα Ματζόν προηγήθηκαν με 35-30 στο ημίχρονο. Στη συνέχεια όμως ο Άλεξ Κέιλς ευστόχησε σε 3 διαδοχικά τρίποντα στα πρώτα 101 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Διεύρυνε το σκορ στο συν 12 και τα πράγματα απλοποιήθηκαν. We wanna try to be, you know, second at the end of the regular season. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε σήμερα, μετά από μια ήττα που κάναμε την Πέμπτη στη Μόσχα και μας πλήγωσε, και μετά από αυτό το παιχνίδι βάλαμε πλέον σαν μοναδικό μας στόχο να τελειώσουμε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Η διαφορά υπέρ του Άρη έφτασε μέχρι και τους 26 πόντους, καθώς η ΑΕΚ δεν είχε λύσεις, πριν διαμορφωθεί το τελικό 89-64. Ο Σκέιλς είχε 20 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα και ο επίσης εντυπωσιακός Τζέρεμι Μάσεϊ 15 πόντους με 10 rebound. Ο Νέστορας Κόμματος είχε 13 πόντους για την ΑΕΚ. Είμαστε μια ομάδα η οποία όταν την πάρει κάτω το σκορ δεν δείχνει ότι μπορεί πάει να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Δεν μαχόμαστε να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είναι σαν να μην το πιστεύουμε και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Μια ομάδα πρέπει να μάχεται 40 λεπτά. Εξάλλου για να μπορείς να σταθείς απέναντι σε ομάδες μεγάλες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη,